Ανίτα, κοίτα και άκου. Είμαι ο Άγγελος. Εγώ δεν είμαι απλά ένας άντρας, είμαι μια ιδέα. Κι όμως πήγαν να με κοροϊδέψουν δύο γατάκια. Ποιον? Εμένα. Εμένα που οι κοπέλες παίζουν τρίλιζα και σώσ πάνω στους κοιλιακούς μου. Εμένα βρήκαν να κοροϊδέψουν. Έρχομαι εδώ να πω στο ένα γατάκι, την κοπέλα μου, ότι χωρίζουμε. Και στο άλλο γατάκι, τον κολλητό μου, μην ξαναβρεθεί μπροστά στον δρόμο μου. Δύο είναι τα θέματα. Oh. Το χωρίζουμε. Σε ραπ όμως, ραπ τραπ το είπε λίγο, καταλαβαίνετε, ήταν λίγο έτσι. Ναι. Και τέλος ο κολλητός. Ναι. Έτσι. Τα γατάκια. Δύο τέλη. Γιατί είναι γατάκια. Είναι γατάκια. Και ο άνθρωπος μας είναι ο Άγγελος. Ναι, ναι, ναι. Για να περάσει παρακαλώ ο Άγγελος. Ο Άγγελος. Ανίτα, κοίτα. Εδώ είναι οι κάμερες. Είμαι ο Άγγελος. Είμαι το όνειρο κάθε νεαρής κοπέλας. Να σε βλέπουμε όμως, θέλω, σε παρακαλώ. Εδώ. Είσαι ο Άγγελος και είσαι το όνειρο κάθε νεαρής κοπέλας. Ναι. Μάλιστα. Εκτός από ένας άντρας, είμαι και μια ιδέα. Μια αμαρτία. Α, δεν είσαι μόνο αυτό που βλέπουμε, είσαι και ιδέα. Yeah. Ωραία. Εντάξει, τώρα επειδή έχει συντηθεί και υπερπαραγωγή, κάνε και τη βόλτα σου να σε δούμε λίγο. Έχουμε και καινούριο σκηνικό, είναι ό,τι πρέπει. Δείχνει το μάτι λίγο. Πού πάει, φεύγει. Κάνε βόλτα. Κάνε βόλτα στο πλατό. Δυνατό. Είσαι ιδέα, είσαι ιδέα. Δεν είσαι, είσαι ιδέα. Όχι, 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 όχι. Κακή ιδέα, είναι ούτε αλλά. Δεν είσαι δηλαδή απλώς ένας άντρας, είσαι μια ιδέα. Τι σημαίνει αυτό, ρε Άγγελε, για να καταλάβω κι εγώ. Λοιπόν, άσε μου να σου αφηγηθώ 2-3 περιστατικά. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας DJ. Μάλιστα. Ασχολούμαι με το DJ. Μάλιστα. Και έχω ένα πάθος για τη γυμναστική, το μάλιστα γυμναστήριο. Μάλιστα. Συγκεκριμένα είναι η ιδέα μου. Μετά, ναι, συγκεκριμένα, το parkour το έμαθα για σε ειδικές ανάγκες, όπως επειδή οι κοπέλες συνηθίζουν να με κυνηγάνε. Α, έμαθες parkour για να αποφύγεις τις γυναίκες που σε κυνηγάνε. Ναι, για ειδικές περιπτώσεις, επειδή οι κοπέλες δηλαδή κάποιες σε κυνηγάνε πάρα πολύ με αποτέλεσμα εσύ να πρέπει να μάθεις parkour για να διαφύγεις από αυτές. Ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. λοιπόν, στα DEX εγώ συνήθως αναγκάζομαι να έχω και security, διότι οι κοπέλες, λόγω του σώματός μου, θέλουν, όταν παίζω μουσική εγώ, οι περισσότερες δεν ακούνε τη μουσική, αλλά θέλουν να βλέπουν το κορμί μου και θέλουν να δούνε, να τα αγγίξουν, δηλαδή άλλες δεν πιστεύουν καν ότι είναι αληθινά, μου ζητάνε να τα αγγίξουν. Έχω βάλει security, μου έχουν βάλει security γύρω στο DEX, ώστε να μην με πλησιάσουν καθόλου. Δηλαδή την ώρα που εσύ παίζεις. Από ευγένεια, από ευγένεια. Από ευγένεια. Κυρίως. Την ώρα που παίζεις μουσική, εσύ επειδή είναι πλήθος γυναικών που θέλει να σε ακουμπήσει, εσύ έχεις ειδική φρουρά από ανθρώπους που σε προστατεύουν. Αν και κάποιες πηδάνε πάνω τα DEX, καταφέρνουν, αρχίζουν να κάνουν τις τρέλες τους. Α, δημιουργείς τέτοια κατάσταση. Μάλιστα, φίλε. Μάλιστα. Ναι. Ένα άλλο περιστατικό είναι στην παραλία. Αυτό είναι άλλο περιστατικό, δηλαδή θα πούμε για ξεχωριστά περιστατικά ή για αυτό που για το οποίο είναι δύο περιστατικά, τρία που μου έχουν συμβεί. Είναι με άλλες κοπέλες, οι οποίες πάλι σε τουριστικό νησί, επειδή εγώ δουλεύω σε νησιά ως DJ. Ναι, ναι, έκανα ηλιοθεραπεία σε... Ναι. Έκανα ηλιοθεραπεία εκεί πέρα σε μια ξαπλώστρα και... Ναι, αλλά πρέπει να μας το δείχνεις αυτό, δηλαδή πώς έκανες. Εντάξει, ναι. Πώς έκανες ηλιοθεραπεία. Ήμουν αραχτός, τώρα δείξε εκεί πέρα μου, δηλαδή, πώς έκανες ηλιοθεραπεία. Κάτσε να βγάλουμε και γυαλί. Ναι. Πες ότι είμαστε τώρα και κάνεις ηλιοθεραπεία, να τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά που μας λες. Ωραία, πέσουν. Λοιπόν. Ναι, και ήμουν να βλέπουμε και τους κοιλιακούς. Τώρα αραχτός, με το γυαλί. Ναι. Και όπως ήμουν, όπως κοιμόμουν, νιώθω ξαφνικά κάτι χέρια στην κοιλιά. Μπορούμε να δούμε τους κοιλιακούς. Τι έκανα. Βεβαίως. Κάτσε ρε Ανίτα τώρα, μην γίνει τίποτα περίεργο και... Ρε παιδί μου, αφού πας γυμναστήριο, είσαι σμιλευμένος. Άντε. Λίγο, λίγο. Προς τις κάμερες, προς τις κάμερες.
Υπάρχουν Κυριακοί. Για το φράγμα του Μαραθώνα τώρα, δεν μιλάμε για ιδίες. Δυνατό. Σκάκι. Οι κοπέλες λοιπόν, εκεί παρατήρησα ότι κάποιες κοπέλες παίζανε πάνω στους Κυριακούς μου τρίλιζα. Τι σημαίνει αυτό, για να το καταλάβω. Ήρθανε και σε. Σως. Και σε ακουμπάγανε. Ναι, εγώ ήμουν αξάπλα, εγώ δεν έκανα τα στραβά μάτια. Και οι κοπέλες. Οι κοπέλες εκεί πέρα είχαν πάρει βότσαλα και παίζανε τώρα τρίλιζα πάνω στους Κυριακούς μου. Παίζανε σκάκι. Αυτά δεν είχες αποκοιμηθεί εσύ να τα βλέπεις στον ύπνο σου, δεν είχα αποκοιμηθεί. Εγώ έκανα τα στραβά μάτια. Είχα και γυαλιά, φοράγα γυαλιά. Λέω, μήπως είχες αρπάξει κανέναν δειπνάκο και νόμιζες ότι γίνεται. Όχι, όχι. Ναι. Και φάσανε και στοιχήματα. Ύστερα φωνάξανε και δύο φίλες από το διπλανό, από τις διπλανές ξαπλώστρες. Ήρθανε και δύο φίλες τους. Εγώ σε μια φάση. Λέω, κάτσε να τη σταματήσω, γιατί άμα συνεχίσω, ποιος ξέρει τι άλλο θα παίξουν επάνω. Μόνο πατητή δεν παίξανε. Ρώσκι ρουλέτα. Μάλιστα. Μονόπολη. Μάλιστα. Αυτό συνέβη λοιπόν και από αυτό εσύ το γεγονός άρχισες να αισθάνεσαι αυτή την δυσφορία των τόσων γυναικών. Ναι. Μάλιστα. Τι άλλο. Τι άλλο, δεν ξέρω. Αλλά εγώ είδα ότι κάτι άλλο έλεγε στο βίντεο. Α, ναι. Λοιπόν, συνέβησε πάλι σε ένα κλαμπ παίζοντας DJ. Ήταν μια κοπέλα, κλασική δικαιολογία να μου βάλεις το κομμάτι μου. Για να πιάσει κουβέντα. Εγώ έκανα, δεν άκουγα. Ύστερα από μία-δύο-τρεις φορές. Πήγα, της είπα, εντάξει, λέω ότι κομμάτι θα σου βάλω. Μου ζήτησε ένα και μου ζήτησε και το κινητό μου. Εγώ εντάξει, της το έδωσα και με πήρε ξέρω εγώ την επόμενη μέρα να κανονίσουμε ραντεβού. Αυτή είναι η κοπέλα για την οποία μας μιλήσεις. Αυτή είναι η κοπέλα για την οποία μιλάμε. Μάλιστα. Κανονίσαμε λοιπόν ραντεβού και βγήκαμε κανονικά, πήγαμε το καφέ μας, μιλήσαμε. Το ένα ραντεβού έγινε δύο. Μετά έγιναν κι άλλα. Μάλιστα. Ύστερα κανονίσαμε να τη φέρω σπίτι μου. Μάλιστα. Να αράξουμε, να δούμε, να μιλήσουμε. Αισθάνθηκες κάτι για αυτή την κοπέλα εσύ? Ναι, ναι, ναι. Γιατί για σένα δεν είναι δύσκολο. Ναι, ήταν, η κοπέλα έδειχνε. Δεν είναι πολύ δύσκολο να συνάψεις σχέσεις από ό,τι φαίνεται, δηλαδή. Γιατί έχεις πολύ σουξέ, αλλά η συγκεκριμένη αποτέλεσε για σένα έτσι μια περίπτωση πολύ πιο γοητευτική. Ναι, ήταν και πολύ ωραία κοπέλα. Μάλιστα. Λοιπόν, ναι. Τι ώρα ήτανε, με ρωτάνε από το control. Α, είναι σημαντική η ώρα που συμβαίνει. Ναι, η ώρα ήταν απόγευμα. Μάλιστα. Απόγευμα τι είναι. Όχι, δεν είναι δικαιώματα, αλλά ήταν πολύ σοβαρή κοπέλα και ο λόγος της ήταν πολύ ωραίος, όμορφη γενικά. Μάλιστα. Έτσι. Ωραία. Αισθάνθηκες κάτι για αυτή την κοπέλα. Και εκείνο το βράδυ παίχτηκε μπάλα. Champions League. Τι εννοεί. Δοκάρηκε μέσα. Έτσι λοιπόν, μετά πιάσαμε μια σχέση πολύ όμορφη, την η οποία κράτησε 7 μήνες. Την ορίσα. Ερωτεύτηκες την κοπέλα. Εννοείται. Okay. Και αυτή την κοπέλα λοιπόν, την κάναμε, είχαμε μια πολύ ωραία σχέση 6 μήνες. 7 μήνες βασικά. Η οποία μου έδινε πολύ προσοχή η κοπέλα. Φαινόταν ότι με πρόσεχε. Τηλέφωνα, φαγητό. Ήταν τρυφερή μαζί σου δηλαδή. Ναι. Δεν ήθελε μόνο για τους Κυλιακούς σου, μόνο για την εξωτερική εμφάνιση όπως οι περισσότερες από ό,τι μας περιγράφεις. Σωστά. Ήταν μια γυναίκα η οποία φάνηκε να είναι δίπλα σου, να σε φροντίζει, να αισθανθείς για πρώτη φορά τη συντροφικότητα. Ναι. Δηλαδή με πρόσεχε αρκετά, έδειχνε το ενδιαφέρον της, δεν είχε ζήλια. Περνάγαμε πολύ χρόνο μαζί. Και όλα τα περαιτέρω. Και εγώ επίσης, δηλαδή, σε έδινα σημασία, την έβγαζα έξω για φαγητό, βόλτα, βλέπω ταινίες, την πρόσεχα, ενδιαφερόμουνα για αυτήν. Μάλιστα. Αυτό λέγεται σχέση τώρα που περιγράφεις. Σωστά. Μάλιστα. Οι πρώτοι 6 μήνες ήταν ωραίοι. Μετά, με τον 1,5 τελευταίο μήνα, άρχισε και υποψιαζόμουν κάτι περίεργο. Πως με απατάει. Φαίνονταν από τη συμπεριφορά της. Ξέρεις γιατί γελάω, Όρισε. Για την ηρωνία της ζωής. Δηλαδή εσύ τώρα ο Άγγελος που μας λες ότι έχεις γοητεύσει τόσες γυναίκες. Τόσες γυναίκες που κάποια στιγμή κατάλαβες ότι παίζουν στους Κυλιακούς σου
Τρίλιζα κτλ. Ένας άντρας που έχει όποια γυναίκα θέλει, βρίσκει τη γυναίκα που θέλει, αισθάνεται την τρυφερότητα και τη συντροφικότητα και η γυναίκα αυτή αντιλαμβάνεται ο άγγελος ότι κάποιο παιχνίδι παίζει με κάποιον άλλο. Σωστά. Σωστά. Λοιπόν, εγώ το άρχισα να το αντιλαμβάνομαι αυτό το τελευταίο 1,5 μήνα. Μάλιστα. Με ποιο τρόπο όμως, Άγγελε, το κατάλαβες? Διότι άρχισε και φέρνταν καταρχάς την συμπεριφορά της. Mm-hmm. Ήταν απότομη, mm-hmm. Φράσεις μονολεκτικές, mm-hmm. όπως ναι, όχι. Ενώ πιο, ήταν καταρχάς, πιο περιφραστική πριν, Μου είχε πει και 4 φορές ψέματα, mm. είμαι ότι θα πάει στην φιλενάδα της. Ενώ μετά ρώταγα, εγώ την έπαιρνα καθαρά για άλλο λόγο. Και δεν μου το σήκωνε το τηλέφωνο, λέει ότι ήταν απεργοποιημένο. Έπαιρνα μετά τη φιλενάδα της, της λέω, η φίλη σου... Όλα αυτά είναι σημάδια Σωστά. ότι κάτι άλλο παίζει. Κάτι άλλο. Ναι. Αισθάνθηκες ότι δεν είσαι πια το κέντρο του κόσμου για εκείνη, όπως Σωστά. ήσουν μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σωστά. Και έτσι λοιπόν, που ρώτησα τη φίλη της, άμα είναι εκεί πέρα ή φέρε μου λίγο την κοπέλα, μου έλεγε, ποια κοπέλα, δεν έχω κανονίσει τίποτα, δεν είναι εδώ. Α, δηλαδή, ξεκάθαρα, εκεί πέρα παγιδεύτηκε. Και το κατάλαβες εσύ ότι Το κατάλαβα, ότι κάτι άλλο. Τρέχει, ναι. Μάλιστα. Έτσι. Τώρα, γατάκι είμαι εγώ, δεν είμαι γατάκι, Ανίτα. Λοιπόν, και έτσι αποφάσισα να φτιάξω ένα ψεύτικο προφίλ ναι. στο Insta, ναι. με το όνομα Γιάννης. Το χόντρινες τώρα, το χόντρινες. Για πες. Και με φωτογραφία από ένα άτομο από εξωτερικό. Έτσι, ωραίο άτομο. Ωραία. Εξωτερικό. Και είσαι ο Γιάννης εσύ. Ναι, είμαι ο Γιάννης. Το παίζεις Γιάννης. Δεν ήθελα να φτάσω σε τέτοιο σημείο, αλλά δηλαδή όλοι οι φίλοι μου μου λέγανε ότι δηλαδή χαιρόντουσαν. Λέγανε πόσο τυχερός είσαι που έχεις μια τέτοια κοπέλα που δεν σου δίνει αφορμή για να την, την ζηλέψεις, για να την ψάξεις, να τη ζητήσεις το κωδικό. Όλοι οι φίλοι μου δηλαδή όταν ήμασταν για καφέ, τις περισσότερες φορές μπαίνανε και βλέπανε, επειδή είχαν τους κωδικούς από τον κοπέλο, τον κοπελόν τους, ξέρεις. Των κοριτσιών τους, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Τον κόπελον είναι. ναι, τους λογαριασμούς. Και μπαίνανε και βλέπανε τι μηνύματα στέλνανε. Εγώ όμως τους έλεγα, εγώ δεν έχω τέτοιο θέμα, διότι Πού να ξέρανε ότι εσύ έχεις χειρότερο. Αυτό και ο κολλητός μου μου έλεγε, πόσο τυχερός είσαι. Ναι. Αυτός κι αν ήταν γατάκι. Που έχεις κάτι, κάτι να κρεμάς παλτό σου. Είσαι τυχερός. Και λοιπόν, τον παίζεις εσύ, ανοίγεις καινούριο προφίλ στο Instagram. Σωστά. Σε λένε Γιάννη Παραμύθι. Βρίσκεις και μια ωραία φωτό εξωτερικού. Έτσι. Και το παίζεις Γιάννη στο Insta. Ναι. Και τι γίνεται εκεί? Λοιπόν, εκεί αρχίζω εγώ και την ακολουθάω. Της ναι. κάνω 2-3 likes στις ναι. φωτογραφίες τις ναι. πρώτες. Τσίμπησα. Και ύστερα της έστειλα ένα μήνυμα, είσαι πολύ όμορφη. Μάλιστα. Αυτή μου απάντησε. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Okay. Ωραία. Μέχρι εκεί δεν είναι. Μέχρι εκεί δεν είναι. Μέχρι εκεί είναι λογικό. Ύστερα, ναι. συνέχισα εγώ την κουβέντα ναι. και της έγραψα εγώ, ξέρω εγώ, από πού είσαι, τι κάνεις και περαιτέρω. Και η κοπέλα φάνηκε πως απάνταγε με ενδιαφέρον. Α, δηλαδή άρχισε να απαντάει, να μου στέλνει αυτή με τα ερωτήσεις. Μάλιστα. Εκεί το θέμα... Γκάλοπ. Άρχισε το διάλογο δηλαδή, το πήγε παρακάτω. Με ρωτήσεις. Το πήγε το γράμμα που λέμε. Πήγε, ναι, ναι. Ούτε μια ώρα δεν πήρε. Ναι. Για να καταλάβω πως αυτή η κοπέλα είχε πέσει στην παγίδα μου. Είναι courier, το πάει το γράμμα. Τι λέγε, φίλε. Κανονικά δηλαδή ανταποκρίθηκε. Κανονικότατα. Δηλαδή της έστειλα, εγώ μηνύματα, άρχισε μετά μου απάνταγε με emoji. Καρδιές. Δηλαδή εσύ δηλαδή, ευχαριστώ τώρα, πολύ είναι τρομερό και αυτό να συμβαίνει, παιδιά. Ναι, να τσεκάρεις, είναι... τα μάτια της γελιότητας Βασίλη Γκριμούση. Όχι, είναι το κερατό emoji, ένα καινούργιο που έχει βγει τώρα. Να τσεκάρεις την κοπέλα σου. Όχι, εσείς όμως λυπάμαι για την ανευαισθησία που σας διακρίνει. Λυπάμαι πάρα πολύ και για τους τρεις σας ειδικά. Τη στιγμή που ένας άνθρωπος εδώ μέσα μας λέει και αντί να σκύψετε στο πρόβλημα, αρχίζετε αυτά τα comments που δεν μου αρέσουν καθόλου. Λοιπόν, βλέπετε ότι ο άνθρωπος αυτός για πρώτη φορά ερωτεύτηκε στη ζωή του. Ένας πολύ γοητευτικός άνδρας που είχε την κάθε γυναίκα που ήθελε να πάσα στιγμή. Ερωτεύεται, αισθάνεται την τρυφερότητα, αισθάνεται τη συντροφικότητα και καταλαβαίνει ότι η κοπέλα στην οποία δόθηκε με το σώμα και την ψυχή, αυτή η κοπέλα άρχισε να ταραβερίζεται
και να διαφορεί γι' αυτόν. Αναγκάζεται λοιπόν ο Άγγελος να φτιάξει ψεύτικο προφίλ στο Instagram. Λέγεται στο Instagram Γιάννης πια, με μια άλλη φωτογραφία. Ο Γιάννης με την άλλη φωτογραφία την πέφτει στην κοπέλα του. Και η κοπέλα του ανταποκρίνεται. Αυτή η στιγμή όμως θα έπρεπε από όλους εσάς εδώ μέσα να αντιμετωπιστεί με περισσότερη ευαισθησία και περισσότερη γλυκύτητα. Λυπάμαι για όλους σας. Shame on me. Συνέχισε, Άγγελε. Για το παιδί μου. Λοιπόν, όπως συνέχιζαν οι μέρες, μιλάγαμε εμείς. Αυτό έγινε όλο, αυτό έχει αρχίσει εδώ και πριν 2 εβδομάδες. Μάλιστα. Α, είναι πρόσφατο. Ναι, πρόσφατο. Με τον παρτό. Να πούμε τώρα, δηλαδή, εσύ, αυτή η κοπέλα δεν το ξέρει αυτό που έχει γίνει. Όχι. Δηλαδή, δεν έχει ιδέα ότι εγώ είμαι ο Γιάννης. Α, τώρα που το μάθει. Δηλαδή, τώρα θα το μάθει. Τι λες, ρε φίλε. Λοιπόν. Σκληρός. Και με αυτή την κοπέλα μιλάγαμε την πρώτη εβδομάδα. Είχαμε πιάσει μία επαφή. Στη τέταρτη μέρα. Η τέταρτη συγκεκριμένη. Σαν Γιάννης τώρα, σαν λες. Γιάννης, ναι, ναι, ναι. Μου έστειλε ότι θέλει να βγούμε. Για να βρεθούμε. Εγώ όμως, εύκολη. Της είπα ότι χρειάζομαι παραπάνω χρόνο για να σε γνωρίσω. Παράλληλα, εσύ την έβλεπες στη ζωή σου καθημερινά. Εννοείται. Μην κινήσει και τις υποψίες. Και πώς την έβλεπες, ας πούμε, μαζί σου ήταν εντάξει. Η κοπέλα. Μαζί μου φαινόταν μια χαρά. Δεν φαινόταν, δηλαδή. Έπαιζε πολύ καλά το ρόλο της. Μάλιστα. Και πέρασε μια εβδομάδα. Προς τη δεύτερη άρχισε μετά και εκτός από τις ασφάλειες με το σώμα της που μου στέλνει φωτογραφίες με μαγιό. Άρχισε να μου στέλνει και φωτογραφία κατάλληλου προχωμένου. Χωρίς μαγιό. Με τον τηλιακό. Έτσι, μετά εξελίχθηκε και το θέμα. Εκεί τα είχα πάρει στο κρανίο. Δεν ήξερα τι να κάνω. Πάντα όμως το έπαιζα ψύχρεμος και στο σπίτι. Κυρίως. Και είχαμε κανονίσει για να βγούμε σήμερα. Ραντεβού, 9 η ώρα. Σήμερα. Ναι. Στις 9 η ώρα. Το βράδυ. Ναι. Αυτή μετά όμως για να βεβαιωθώ. Εκείνη είχε κανονίσει να βγει ραντεβού με τον Γιάννη. Σήμερα. Τον οποίο γνώρισε μέσω Instagram και ο οποίος είναι ο Άγγελος. Δηλαδή το αγόρι της. Ναι. Ο Γιάννης με τον οποίο ετοιμαζόταν παραλλήλως να δράσει. Είναι ο ίδιος ο Άγγελος. Εσύ ναι. Δηλαδή. Και το τελευταίο που με αποκορύφωσε πριν φτάσουμε στο σημείο του σημερινού. Αποκορύφωσε. Είναι το ότι την ερώτησα μετά. Άμα έχει σχέση και μου απάντησε πως έχει. Και ότι τη ρώτησα μετά εγώ αυτό δεν πειράζει το αγόρι σου και άμα το μάθει και λέει ότι είναι ένας βλάκας λέει και χαζός. Την τρώει. Τα θέλει. Αφού δεν σου πει θα έρθουμε όλοι μαζί. Συγγνώμη. Βλάκας χαζός. Τα θέλει. Και λέει ότι εδώ πέρα εγώ έχω κάνει κάτι με τον κολλητό του λέει. Εδώ θα κολλήσω. Α, είναι και χαζή. Είδες στο Instagram. Μαθαίνεις αλήθειες. Είμαι σε σοκ. Και ύστερα εγώ τη ρώτησα και της είπα, δηλαδή, μου απαντάει αυτή εδώ χθες, λέει, που αυτό είχε γίνει πριν λίγες μέρες. Είχε έρθει, λέει, είχα πάει στο σπίτι του αγόριου μου και είχε έρθει και ο κολλητός του, έφερε πίτσα και κάτσαμε και είδαμε μια ταινία, λέει. Ύστερα λέει, είδαμε τη ταινία, γελάσαμε, πράσαμε καλά. Δηλαδή μιλάει για σένα. Ναι, για μένα, τον Άγγελο. Και όταν ήταν η ώρα να πέσουμε για ύπνο, επειδή ήμουν κουρασμένος. Συγγνώμη, εσύ σήμερα στις 9 έχεις ραντεβού μαζί της. Ναι. Αυτή δεν ξέρει όλα αυτά που έχουν γίνει. Όχι. Και τώρα της τα λες με άλλα λόγια. Ναι. Τι θες να της πεις, πες το στην κάμερα. Ήρθα εδώ για να της πω ότι χωρίζουμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εγώ θέλω να εκμυστηρευτώ στους τηλεθεατές ότι αυτό που συμβαίνει πίσω από τις κάμερες είναι πολύ πιο τρελό από αυτό που συμβαίνει μπροστά από τις κάμερες. Αλλά θέλω να σας πω κάτι, ρε Άγγελέ μου. Ορίστε. Γιατί αισθάνομαι ότι όλο αυτό που λες είναι μια υπερβολάρα και δεν έχει καμία σχέση με πραγματικότητα. Είμαι καχύποπτη. Τι να πω, Άνιτα. Εδώ πέρα οι γυναίκες έλυναν αυτό το κορμί, τους κοιλιακούς, παίζουν πάνω τρίλιζα κισός. Γιατί
για κάποιο λόγο δεν με έχει πείσει εντελώς. Ότι κάτι άλλο γίνεται από αυτό που. Εσωτερικό. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κάπου ένα μικρό δράκος που κοιμάται τώρα. Ναι. Ναι. Κάνει Νάνη απογευματινή σιέστα, κάνει ο δράκος. Ο δρακούλης. Ρε φίλε, δηλαδή συγγνώμη τώρα. Θες να μου πεις ότι έχεις έρθει στην εκπομπή. Εγώ ήρθα εδώ πέρα για να πω ότι χωρίζουμε. Χωρίζουμε με την κοπέλα. Ότι ο Γιαννάκης είναι ο άγγελος. Και ότι είναι πολύ μεγάλο γατάκι. Ο Άγγελος ή ο Γιάννης. Και για το κολλητό μου επίσης. Εσύ θα ήθελες εκτός. Ούτε καλημέρα δεν θέλω από αυτό. Ναι, ναι. Εκτός από DJ, μήπως θα ήθελες να γίνεις και ηθοποιός. Όχι ιδιαίτερα. Έχω ένα ειδικό πάθος στη μουσική. Κάτι θες να γίνεις πάντως. Κάτι δεν θες να γίνεις με τα καλλιτεχνικά. Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά talent shows στα οποία μπορείς να πας. Δηλαδή, δεν χρειάζεται να έρθεις εδώ να λες το δράκο τον υπτάμενο. Ήθελα να μοιραστώ αυτή την ιστορία. Ναι. Αυτή η ιστορία, τι γίνεται τώρα. Εγώ θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω, έχεις αφήσει το τηλέφωνο της κοπέλας, να επικοινωνήσουμε μαζί της. Όχι, όχι. Μπορείς να μου δώσεις το τηλέφωνο της, να την πάρω ένα τηλέφωνο. Δεν θα ήθελα να... Δεν θα την βγάλω στον αέρα, εγώ θα της μιλήσω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να δώσω. Δεν θέλω να δώσω το κινητό. Παιδί μου, δεν θα την βγάλω στον αέρα. Θα μιλήσω μαζί της, θα της πω ότι έχεις έρθει εδώ. Ναι. Και ότι ουσιαστικά επικαλείσαι τη δική μας ευαισθησία, ναι. Θέλεις. Ναι. Τη μεσολάβηση. Τη μεσολάβηση για αυτό το θέμα. Ναι. Και θέλεις να της πεις ότι δεν είσαι κορόδο και θες να χωρίσετε. Σωστά. Μπορώ να την πάρω ένα τηλέφωνο. Εντάξει, άμα. Εφόσον επιμένω. Ωραία, μου φέρνετε το κινητό μου, σας παρακαλώ. Το κινητό μου. Ντίνα Κομμότρια, η Γοργόνα, η Μακηγές, το όχι, κάποια το όχι. Λοιπόν, μπράβο, για φέρα την πάρω ένα τηλέφωνο. Γιατί, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήγαινε πιο πέρα λίγο. Για γράψε το τηλέφωνο. Πώς τη λένε στο μικρό της όνομα. Μαρία. Ένα λεπτό, παιδί. Άμεσα, φαινόμαστε. Τουτουτουτ, λέει, δεν βγάζει τη γραμμή. Τουτουτ ήτανε. Τι να πω, μπορεί να το έχει εγκατελειμμένο, να το έχει... Μη βάζεις διχητικά. Μπορεί να την παίρνουν έτσι γενείς. Θα το κλείσω, άμα μου απαντήσει. Δεν υπάρχει αριθμός, φίλε. Δεν υπάρχει αριθμός. Μήπως έχεις κάνει λάθος, για κάτσε να δούμε. Ναι, 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 για κοίτα. Έχεις κάνει λάθος. Είναι κομπλάρι ο άνθρωπος. Έχεις κάνει λάθος, ε. Λάθος στο νούμερο. Συνεχίζεις το. Τηλεφώνησε. Για πάμε πάλι. Πάρε το. Την πάρω εγώ την κοπέλα, να δω τι γίνεται. Μας πει, εκεί ίδια. Να λυθεί το μυστήριο. Μάλιστα. Πώς τη λένε, Μαρία. Μαρία. Δεν το σηκώνω. Δεν απαντάει, Μαρία. Τι να κάνουμε. Αυτή έχασε. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Εσύ δεν έχεις πρόβλημα κανένα. Είσαι ένα πολύ γοητευτικό παιδί από ό,τι λες. Κάτσε γιατί μου στείλανε και εμένα ένα μήνυμα τώρα να το δω. Συγγνώμη. Άσχετο, καμία σχέση. Ναι, και μου φύγει. Δεν μπορείς να διαβάσω το μήνυμα. Τι θα κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Σημασία έχει ότι εσύ αυτά που είχες να πεις τα είπες. Αυτό ήθελα να μοιράσω. Ναι. Αυτό το γεγονός εδώ. Ναι. Κάποια στιγμή νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε στην εκπομπή μας τον ορό της αλήθειας σιγά σιγά, να είναι και αυτά τα συστήματα όλα. Υπάρχει μια ιταλική εκπομπή, La Macchina di Verità, που έχει ένα σύστημα ειδικό που το φοράς για να δεις αυτό. Νομίζω θα πρέπει να αρχίσω να μετέρχομαι τέτοιο. Αυτό που λέμε, πρέπει. Ναι, ναι.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε, που ήσουν κοντά μας. Ελπίζω να αποτελέσαμε το μέσο για να ξεκαθαριστεί αυτή η ιστορία με την κοπέλα σου. Ευχαριστώ πολύ, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Άγγελε. Δεν ξέρω αν μας γλεντάνε, παιδιά, τελευταία.